Γιατί αυτό? Γιατί είναι διάχυτη η αίσθηση σε όποιον μιλήσει στην Καβάλα ότι όλοι μιλάνε με πολύ καλά λόγια για την προσπάθειά μας. Λένε ότι είναι κάτι το διαφορετικό και όντως είναι κάτι το νέο, κάτι φρέσκο, κάτι καινούριο και αυτό μας κάνει δυνατούς. Εμείς λοιπόν δεν ασχολούμαστε με τους άλλους, κοιτάμε μπροστά και είμαστε ήδη νικητές. Γιατί έχουμε καταφέρει να πείσουμε τον κόσμο ότι θα αλλάξουμε την Καβάλα. Πάμε λίγο στα δικά μας τώρα, στο πρόγραμμά μας. Δεν θα σας κουράσω πάρα πολύ, γιατί θέλω να πιούμε και ένα κρασί μετά και να μιλήσουμε. Εγώ προτιμώ να ακούω τον κόσμο παρά να με ακούει εκείνος. Αλλά σήμερα λίγο, 5 λεπτά θα με ακούσετε. Το πρόγραμμά μας, εγώ θα σταθώ πρώτα-πρώτα στις 5 σημαντικές παρεμβάσεις που θα αλλάξουν την Καβάλα. Ανάπλαση του ανοιχτού κολυμπητηρίου και όλου του παραλιακού μετόπου. Ήρθε η ώρα να γίνει αυτό. Δεν μπορεί να περιμένουμε. Το κολυμπητήριο το ανοιχτό ανήκει, έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Καβάλας. Ήδη από τον Ιανουάριο του 24 θα αρχίσουμε τα έργα να γίνει ένα πραγματικό στολίδι στην πόλη. Και εν συνεχεία, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Καβάλας, ο οποίος το οφείλει στην πόλη επιτέλους, να ξεκολλήσουμε από τη γραφειοκρατία, να προχωρήσουμε όλη την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, να έχει η Καβάλα το παραλιακό μέτωπο που της αξίζει. Δεύτερον, η διάσωση της οικίας Κραντονέλη. Και θα πούν κάποιοι, γιατί την οικία Κραντονέλη? Γιατί είναι ένα από τα πιο όμορφα κτίρια της Ελλάδας και αυτό θα είναι η αρχή για τη διάσωση όλης της υπόλοιπης πολιτιστικής κληρονομιάς, όλου του υπόλοιπου κτηριακού αποθέματος της πόλης μας, διατηρητέα και καπναποθήκες. Όλα αυτά πρέπει να τα κάνουμε πριν είναι πολύ αργά. Πάμε στις Κρινίδες, στον Μήλο. Γιατί εγώ μιλάω πάντοτε για ισότιμη ανάπτυξη Δημοτικής Ενότητας Καβάλας και Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων. Το έργο αυτό θα γίνει. Δεν είναι και τόσο δύσκολο. Εκεί θα αλλάξει η φυσιογνωμία του χωριού, θα φτιαχτούν οι μήλοι, το πάρκινγκ του αρχαιολογικού χώρου θα μεταφερθεί έξω από το χωριό, στην αρχή του χωριού, ώστε όλοι οι τουρίστες να περνάνε μέσα από τις Κρινίδες, ώστε να έχουν επιτέλους οι Κρινίδες οικονομικό όφελος από τον τουρισμό, το οποίο δεν το έχουν. Έχουν μηδενικό όφελος. Μιας και είμαστε εκεί στην περιοχή, πάμε και στον Αμυγδαλεώνα, το παλιό υδραγωγείο, ένα στολίδι που κάποιοι καβαλιώτες δεν το ξέρουν καν ότι υπάρχει. Αυτό ανήκει στη ΔΕΙΑΚ. Θα γίνει πλήρης ανακαίνιση, θα διασωθεί όλο το κτηριακό συγκρότημα και πραγματικά θα γίνει ένα κέντρο το οποίο θα είναι στολίδι όχι μόνο για όλη την πόλη, για ολόκληρη την περιοχή. Προγραμματίζουμε εκεί να γίνονται μεγάλα φεστιβάλ jazz μουσικής, κλασικής μουσικής, rock μουσικής. Θα είναι μια πάρα πολύ όμορφη μουσική και όχι μόνο σκηνή την οποία οραματιζόμαστε. Και το τελευταίο για μέσα στην Καβάλα, το πρόγραμμά μας για τις αστικές κοινωνίες, το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ και στην επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος, το οποίο είναι υπαριθμόν ένα προτεραιότητα και για μένα. Δεν είναι βέβαια μόνο αυτό. Θα υπάρξουν και άλλες παρεμβάσεις για τα υπόγεια πάρκινγκ, για πάρκινγκ στις γειτονιές, καλύτερη αστυνόμευση, γιατί φταίμε κι εμείς λίγο για το κυκλοφοριακό. Αλλά πιστέψτε με, από όλες τις πόλεις στο εξωτερικό που έχω ζήσει, καλή αστική συγκοινωνία είναι το Α και το Ω. Επομένως, αυτό που λέμε, δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για δημότες κάτω των 25 και άνω των 65 ετών, τα νυχτερινά λεωφορεία, τα οποία κανείς δεν τα έχει προτείνει μέχρι σήμερα και μάλιστα σε δύο γραμμές τις οποίες έχουμε δει, έχουμε σχεδιάσει με τη διοίκηση του αστικού κτέλ, που θα καλύπτουν σχεδόν ολόκληρη την πόλη. Αυτά είναι οι παρεμβάσεις οι μεγάλες. Αυτά είναι τα 5 πράγματα, γιατί εγώ δεν θα υποσχεθώ πολλά τα οποία δεν γίνονται. Εγώ θα πω 5 πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Από εκεί και μετά έχουμε, τα βλέπετε σιγά σιγά, τα προγράμματά μας για κάθε τοπική κοινότητα ξεχωριστά.